Κύριε Γερομάρκο, πριν από λίγες μέρες καταθέσατε μία πρόταση για την μεταφορά κάποιων τμήματων της υπηρεσίας τουρισμού της περιφέρειας. Τι πρόταση ήταν αυτή? Είναι η αντίδραση της περιφέρειας στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να κάνει κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού. Υπάρχει στην περιφέρειά μας η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού με έδρα την Κομοτηνή και Γραφείο Υποστήριξης στην Καβάλα. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, το γραφείο της Καβάλας, μάλλον 2 χρόνια, λόγω ελλείψεως προσωπικού υπολειτουργεί. Λειτουργεί χάρη στις ενέργειες του αναπληρωτή διευθυντή της περιφερειακής υπηρεσίας, του κ. Μπουλιώτη, ο οποίος μπορώ να πω ότι εθελοντικά κρατάει ανοιχτό το γραφείο, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι το μεγάλο ποσοστό της τουριστικής δραστηριότητας υπάρχει στη Θάσο και στην Καβάλα. Έτσι, μη έχοντας προσωπικό το γραφείο της Καβάλας, απλά υπολειτουργούσε μέχρι και τώρα. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού στην Κομοτηνή, και αυτή έχει τεράστιο πρόβλημα με την στελέχωσή της. Υπάρχουν ελάχιστοι υπάλληλοι. Μάλιστα, η αρμοδία υπάλληλος που ήταν υπεύθυνη για την προώθηση των φακέλων των επενδύσεων ήταν σε υποχρεωτική άδεια και υπήρξε τεράστιο πρόβλημα για την περαιτέρω προώθηση των επενδυτικών προτάσεων εκ μέρους των επιχειρηματιών της περιοχής. Με προσπάθειες δικές μας αλλά και του βουλευτή κ. Πασκαλίδη που έγιναν στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ και του Υπουργού Τουρισμού, τελικά το πρόβλημα ξεπεράστηκε μέσω του γραφείου της Θεσσαλονίκης. Και έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα, έρχεται και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και κάνει αυτή την αναδιάρθρωση και δημιουργεί περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού σε κάθε γενική αποκεντρωμένη διοίκηση. Που σημαίνει οι 13 περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού γίνονται 7 και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι η δική μας περιφέρεια βάσει της προτάσεως του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης πάβει να έχει αυτή την υπηρεσία. Εμείς φυσικά διαφωνούμε, το είχαμε θέσει και από τότε υπόψη των Γενικών Γραμματέων και της Υπουργού της κ. Κεφαλογιάννη και ζητάμε στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης. Δεν είμαστε βέβαια κατά της μεταρρύθμισης, όπως σε κάποιες άλλες γενικές αποκεντρωμένες διοικήσεις. Προβλέπεται να υπάρχει αυτή η υπηρεσία τουρισμού, αλλά προβλέπεται επίσης να υπάρχουν κάποια γραφεία υποστήριξης. Ζητάμε καλώς να δημιουργηθεί η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού στην Θεσσαλονίκη, αλλά ζητάμε εμείς και γραφείο υποστήριξης στην δική μας περιφέρεια. Για ποιο λόγο δεν είχε μπει αυτό το γραφείο υποστήριξης στην περιφέρεια, στην αρχική πρόταση που μίλωσε για τη μεταφορά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλονίκης? Έκριναν από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί η δική μας περιφέρεια από την Θεσσαλονίκη. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Τα έχουμε αναλύσει επανειλημμένα στους αρμοδίους και εμείς πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει υποδομή, υπάρχει το προσωπικό έστω και αν είναι λίγο. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε διατεθειμένοι για να συνεισφέρουμε σε αυτή την μεταρρύθμιση, χωρίς όμως να θίγονται τα συμφέροντα της περιφέρειας και ειδικότερα των πολιτών, να παραχωρήσουμε ακόμη και χώρο στο Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να στεγαστεί αυτή η υπηρεσία, να μην επιβαρύνει δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού, όπως επίσης έχουμε την πρόθεση, αν δεν μπορεί το Υπουργείο να στελεχώσει αυτή την υπηρεσία, επίσης θα παραχωρήσουμε με παράλληλα καθήκοντα και κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν αυτή την υπηρεσία για να μην υπάρξουν προβλήματα γενικότερα στην περιφέρειά μας πάνω στον τουρισμό. Διαφορετικά αν δεν γίνει αυτό και αν δεν εισακουστούμε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην περιφέρειά μας και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αποτελεσματικότητα, να υπάρξει εξυπηρέτηση και γενικότερα θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες και πολλές έτσι δυσπραγίες για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική. Το θέμα έχει γίνει γνωστό σε όλους, το γνωρίζουν οι βουλευτές όλης της περιφέρειας.
Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί, αν δεν έχει κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών προς ψήφιση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, έτσι ώστε αυτή η υπηρεσία όχι μόνο να παραμείνει, αλλά να ενισχυθεί κιόλας για να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία ζητάται να μεταφερθεί εδώ στην Καβάλα. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Εντάξει, σαφέστα και θα θέλαμε να είναι εδώ στην Καβάλα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι να παραμείνει η υπηρεσία στην περιφέρεια. Η Καβάλα το δικαιούται αυτό, να είναι το γραφείο υποστήριξης εδώ, καθώς όλοι γνωρίζουν και στην περιφέρεια ότι εκφράζει ένα ποσοστό της τάξης πάνω από 70% του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής δραστηριότητας γενικότερα.